Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική μας συζήτηση. Η απόψη φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία και γνωστός διεθνολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καθηγητής του Πάντιο. Καθηγητής του Πάντιο. Λοιπόν, θα εκμεταλλευθώ την επιστημονική σας κατάρτιση για να δούμε λίγο. Θέλετε να ξεκινήσουμε με μια αξιολόγηση της επίσκεψης Τσίπρα στην Βόρεια Μακεδονία? Βεβαίως. Καταρχάς ήταν μια επίσκεψη, δεν περιμέναμε να γίνουν εντυπωσιακά πράγματα, διότι και οι δύο πλευρές θέλαν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους και να μην εμφανιστούν εχμές γύρω από τη συμφωνία των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα η ελληνική πλευρά προσπάθησε να δείξει ότι ήταν μεγάλο επιχειρηματικό άνοιγμα. Ο ίδιος ο Ζάεφ το διέψευσε στην ομιλία του, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος και η τρίτη χώρα σε επενδύσεις στα Σκόπια. Mm-hmm. Από το 1996 μέχρι το 2017 έχουμε επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν πάνω από 400 ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν περιμέναμε αυτή την άνοιξη να υπάρξει. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Συμμετείχαν βαριά ονόματα, έτσι, και εταιρείες. Πάντα πηγαίνουν. Πάντα πηγαίνουν. Mm-hmm. Οι σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ, οι οικονομικές σχέσεις είναι πολύ καλές. Οι πολιτικές πάσχουν λόγω του θέματος των. Ναι. Άρα τώρα το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει αυτή η σκιά στις πολιτικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα σελίδα και στις οικονομικές. Τι πιστεύετε? Οι οικονομικές μπορούν να βελτιωθούν σαφώς περισσότερο άμα γίνει η συνθήκη περί αποφυγής διπλής φορολογίας για την mm-hmm. οποία μίλησα. Είναι κάτι θετικό. Αλλά περισσότερο δίνω σημασία στις πολιτικές σχέσεις. Με ανισχύει ιδιαίτερα στο θέμα της Τουρκίας σε σχέση με το ΝΑΤΟ και τα Σκόπια. Υπάρχει το θέμα της αναδιοργανώσεως του στρατού των Σκοπίων. Mm-hmm. Την αναδιοργάνωση πρέπει να αναλάβουμε οπωσδήποτε εμείς και σε αυτό το θέμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το καλό πολιτικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, διότι οι Τούρκοι, δεν τυχαίο ότι πήγε ο Υπουργός Άμυνάς του σήμερα στα Σκόπια, θα επιδιώξουν και να αναδιοργανώσουν το στρατό και να πάρουν στρατιωτικές βάσεις στα Σκόπια. Για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν χρειάζεται να έχουμε mm-hmm. βάσεις και στα Σκόπια. Έχουν οι δύο βάσεις τώρα οι Τούρκοι στην Αλβανία, μία στρατιωτική, μία ναυτική. Δεν θέλουμε να τους δούμε και βόρεια των συνόρων μας. Επομένως πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Το ότι αναλάβαμε την κάλυψη του εναερίου χώρου. Αυτό δεν είναι ένα πρόκρημα? Όχι, διότι δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν οι Τούρκοι. Πρέπει να περάσουν δύο FIR, το δικό μας της Βουλγαρίας, για να πάνε εκεί. Εμείς είμαστε κοντινότερη χώρα και το ΝΑΤΟ καλύπτει πάντοτε αυτές τις χώρες. Εμείς καλύπτουμε, ας πούμε, παραδείγματι μαζί με την Ιταλία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Το θέμα της αναδιοργανώσεως του στρατού είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σοβαρό και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Άρα το γεγονός ότι έσπευσε ο κύριος Ακάρ εκεί, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επιβεβαιώνει όσους έλεγαν ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά η Τουρκία βγαίνει ή τέλος πάντων εξωθείται εκτός Βαλκανίων? Όχι. Η Τουρκία θα παραμένει στα Βαλκάνια και η Τουρκία πάντοτε στα Σκόπια έχει επιρροή και θα συνεχίσει να έχει επιρροή, mm-hmm. κυρίως το αλβανικό στοιχείο του πληθυσμού, στους μουσουλμάνους. Το κρίσιμο για μας είναι, επειδή άκουσα ότι τώρα που θα μπει θα ξεφύγει από την αγκαλιά της Τουρκίας, η Αλβανία μπήκε στο ΝΑΤΟ mm-hmm. και είναι η στενότερη συνεργάτη της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια μπήκε στο ΝΑΤΟ. Δεν σημαίνει ότι η είσοδος στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει να απομακρυνθεί κάποιος από την επιρροή της Τουρκίας. Εδώ πρέπει να επιμείνουμε και η σημερινή κυβέρνηση που έχει καλές σχέσεις με το ΖΑΕΦ mm-hmm. να επιμείνει πολύ στο ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε για λόγους ασφαλείας μας το θέμα του στρατού τους και της νατοϊκής προετοιμασίας τους. Τώρα και με την ιδιότητά σας ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι συμφωνείτε με την δήλωση Χατζηδάκη ότι όσο και αν δεν αρέσει στο κόμμα σας η συμφωνία των Πρεσπών, είναι μια συμφωνία που δεσμεύει τη χώρα, άρα και μια πιθανή μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Όπως είναι γραμμένη συμφωνία, βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 9 mm-hmm. Και βάσει των διεθνών κειμένων για την ακρίβεια της συμβάσεως της Βιέννης περί συνθήκων, δεν μπορείς να ανατρέψεις συμφωνία. Αν θέλεις να την ανατρέψεις, πρέπει να παρακολουθήσεις πρώτα πώς θα εκτελεστεί και αν βρεις κάτι όπου αυτοί παραβιάζουν τη συμφωνία, να ακολουθήσεις μια μακρά διαδικασία, μπορεί να περάσει και από διεθνές δικαστήριο, για να μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτήν. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Εμείς μετά την κύρωση της συμφωνίας έχουμε χάσει το πλεονέκτημα του προσωρινού ονόματος πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία που είχαμε. Το όνομα των Σκοπίων αυτή τη στιγμή είναι Βόρεια Μακεδονία διεθνώς. Εάν εμείς τους βγάλουμε από τα δεσμά, από τη δέσμευση της συμφωνίας να χρησιμοποιούν το όνομα Βόρεια Μακεδονία, θα μας ευγνωμονούν.
αύριο το πρωί θα αλλάξουν επιτόπιτο σύνταγμά του και θα το κάνουν τη Δημοκρατία τη Μακεδονία. Άρα λέτε ότι άμα η Ελλάδα καταγγείλει τη συμφωνία, θα παίζει το παιχνίδι των ακραίων τη άλλη πλευρά. Στη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ναι, είναι το ιδανικό για τα Σκόπια. Να του πούμε, αποδεσμεύεστε από τη συμφωνία και θα έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα. Mm-hmm. Και μακεδονική υπηκότητα, το οποίο θα μένει στο διηγενές ως βάρος για την ελληνική πλευρά, και θα τους αφήσουμε να πάρουν το όνομα Μακεδονία και να εγκαταλείψουν αυτό το ελάχιστο που πετύχαμε, το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Πάντως, επειδή έχετε παρακολουθήσει πάρα πολλές συμφωνίες και με την ιδιότητά σας, την επιστημονική, υποθέτω ότι κάπως έτσι δεν γίνονται συμβιβασμοί. Επειδή λέτε για το θέμα της υπηκότητας και της γλώσσας, μπορούσε μια χώρα να τα πάρει όλα? Αυτοί άλλαξαν το σύνταγμά τους, άλλαξαν το όνομά τους, το όνομα με το οποίο πλέον έχουν μεγαλώσει καμιά 20 χρόνια όλες οι νέες γενιές. 70 χρόνια. Και ακόμα και αν τα παίρναμε όλα, θα ήταν αυτό βιώσιμο? Κοιτάξτε, από την ώρα που επιλέγεις ένα όνομα, ναι, κακό στραβό ανάποδο το Βόρεια Μακεδονία, αυτό το όνομα πρέπει να πηγαίνει κάθετα και οριζόντια σε οτιδήποτε αφορά αυτό το κράτος. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις το όνομα Βόρεια Μακεδονία και ταυτοχρόνως να λες Μακεδόνες, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική υπηκότητα κτλ. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, δεν διαπραγματευόμαστε 27 χρόνια για να τους λέμε στο τέλος της ημέρας Μακεδόνες. Τι δώσαμε? Τους δώσαμε, υποχωρήσαμε από την αρχική μας θέση, η οποία έλεγε δεν δεχόμαστε το σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία. Mm-hmm. Αποδεχθήκαμε αυτό το πράγμα και τους δώσαμε κοίταξη στο ΝΑΤΟ. Εκείνοι αλλάξαν το σύνταγμά τους μόνος προς το Βόρεια Μακεδονία, διατηρώντας όμως μέσα στο σύνταγμα τον όρο Μακεδονικό κράτος, το οποίο μια άλλη κυβέρνηση, πέραν της κυβέρνησης Ζάεφ, θα το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Mm-hmm. Και έχουν τη δυνατότητα να παίζουν εναλλακτικά με τον όρο Μακεδόνες όποτε θέλουν. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάνει εκστρατεία ο ΕΟ των Σκοπίων αύριο το πρωί και λέει ελάτε στη γη της Μακεδονίας. Mm-hmm. Διαμαρτυρόμαστε εμείς. Γιατί λέτε Μακεδονίας, πρέπει να πείτε Βόρειας Μακεδονίας. Μας λένε συγγνώμη, έχετε δίκιο, το αλλάζουμε. Ελάτε στη γη των Μακεδόνων. Και δεν μπορείς να πεις τίποτα, το έχεις υπογράψει. Το λάθος είναι αυτός ο διεισμός. Βόρεια Μακεδονία και Μακεδόνες. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι κάθετο σε όλα τα σημεία Βόρεια Μακεδονία, Βόρειο Μακεδόνες, Βόρειο Μακεδονική γλώσσα. Άμα θέλεις να πεις ότι εδώ έχουμε κάποιον συμβιβασμό, mm-hmm, σχετικά έντιμο, και αν θέλεις να αλλάξεις σελίδα. Μάλιστα. Θα δηλητηριάζει τις σχέσεις μας διαρκώς αυτός ο διεισμός. Και τώρα να κλείσουμε και με μια αξιολόγηση του αποτελέσματος στις τουρκικές εκλογές. Τελικά έχασε, κέρδισε ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, ένα κόμμα, επειδή το ακούω πολλές φορές αυτό, ένα κόμμα το οποίο κυβερνά τη χώρα 17 χρόνια, mm-hmm, και παίρνει ποσοστό 45%. Δεν μπορείς να πεις ότι έχασε. Ναι. Μαζί με τους συμμάχους του, τους γκρίζους λύκους, σημαντικό ότι είναι γκρίζοι λύκοι, πήρε 53%. Δηλαδή, άμα γίνονταν προεδρικές εκλογές, θα ξανακέρδιζε ο Ερντογάν. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα για τον Ερντογάν? Οι δήμοι στην Τουρκία δεν είναι σαν τους δικούς μας. Έχουν ευρείες αρμοδιότητες. Mm-hmm. Από συγκοινωνίες μέχρι και κοινωνικές υπηρεσίες. Το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών που ήλεγχε επί 25 χρόνια το AKP Ισλαμιστές, περνάει αυτή τη στιγμή στα χέρια των γεμαλικών, αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ερντογάν και θέλει να το κρατήσει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα νέο αστέρι στην τουρκική πολιτική ζωή, τον Ιμάμογλου, ο οποίος φαίνεται ικανός να συσπυρώσει για πρώτη φορά τους γεμαλικούς, δεν υπήρχε τέτοιο πρόσωπος τώρα. Οι Κούρδοι, ενδιαφέρουσα η στάση τους, δεν κατέβασαν υποψήφιο στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Κρατήθηκαν απ' έξω και ουσιαστικά πρημοδότησαν τους κεμαλικούς έναντι του Ερντογάν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ξέρουν ότι οι 100 κάτι δήμαρχοι που εξέλεξαν μπορεί να μην παίξουν ρόλο στο τέλος της ημέρας, διότι ο Ερντογάν την προηγούμενη φορά είχε αντικαταστήσει τα 9 δέκατα από αυτούς τους δημάρχους με διορισμένους. Και εκείνο που θα έλεγα ως αστεϊσμό, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι και τόσο αστεϊσμός, μεταξύ του τεμένους της μετατροπής Αγίας Σοφίας σε τέμενος και της τιμής των ζαρζαβατικών που ανέβηκαν κατά 40%, ναι, βάρινε στη συνείδηση των Τούρκων η τιμή των ζαρζαβατικών. Μάλιστα, ούτως ή άλλως πάντα οι λαοί ψηφίζουν με γνώμονα την οικονομία. Κύριε Συρίγο, συνήθως, ναι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για όσα μας είπατε. Εγώ ευχαριστώ.